Κύριε Μηταράκη, θέλετε το λόγο να κρατήσουμε όμως το ένα κλίμα. Ακριβώς να ξαναφέρθηκε σε εσάς, αλλά νομίζω συναδελφικά. Κύριοι συνάδελφοι, είμαστε όλοι σε αυτή την επιτροπή με τον ίδιο στόχο. Να βρούμε την αλήθεια για το τι έγινε στα θέματα των δανείων, των ΜΜΕ και των κομμάτων. Ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Νικολόπουλε, ψήφισε υπέρ της σύστασης αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Και θα μαρτυράζουμε ο πρόεδρος και ο Σφάμελος, συνεργαζόμαστε πλήρως με αυτή την επιτροπή από την πρώτη μέρα. Πρώτον, δέχομαι ότι είναι απόλυτα δικό σας δικαίωμα το πώς θα αξιοποιήσετε το χρόνο σας ως προς το μάρτυρα. Αν από τα 15 λεπτά θα μιλάτε τα 12 ή τα 2 και θα μιλάει αντίστροφα ο μάρτυρας, σέβομαι ότι είναι απόλυτα, κύριε συνάδελφε, δικό σας προνόμιο. Αλλά ως μέλη της Επιτροπής, και αυτό νομίζω πρέπει να αφορά όλους και τους βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν βοηθάει το έργο της Επιτροπής, ούτε το κύρος της Επιτροπής, ούτε το κύρος Κοινοβουλίου, να υπάρχουν ανέτειες προσωπικές επιθέσεις απέναντι όχι προς τον κύριο Καραβία συγκεκριμένα, αλλά οποιοδήποτε μάρτυρα από όπου και αν προέρχεται. Δεν νομίζω κύριε Μηταράκη, εσείς επειδή ξέρετε τι λέει ο κύριος Καραβίας, γιατί έχετε κάνει αυτή τη δουλειά, εσείς λοιπόν, καλύτερα, έτσι, καλύτερα να μην τα λέτε, γιατί ξέρετε τι έλεγε τώρα. Άρρητα ρήματα έλεγε. Δεν κάνει ο Μηταράκης να τα λέει αυτά, γιατί τον ξέρει αγορά. Ότι ο Μηταράκης καταλαβαίνει. Κύριε Νικολόπουλε, και εσείς την έχετε κάνει. Και επειδή καταλαβαίνει ο Μηταράκης, σας ξέρει και ο Καραβίας. Δύο συνάδελφοι είστε και κοινοβουλευτικοί παλιοί και έχετε σχέση με τράπεζες, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, απλώς ήθελα να πω το εξής. Καλό είναι, και αυτό νομίζω είναι και θέμα δικό σας, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, όχι για το συγκεκριμένο μάρτυρα, για οποιονδήποτε μάρτυρα, από όπου και αν έρθει, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις. Ας μείνουμε στην ουσία και φυσικά θα υπάρχει σύμφω. Έκθεση στο τέλος της Επιτροπής. Μόνο αυτό ήταν το σχολείο μου, κύριε Νικολόπουλε. Ωραία. Έχετε δίκιο, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διαδικασία προσωπικής προσβολής κατά τη διάρκεια της εξέτασης.